Ποικίλουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλα με ένα νέο πρόβλημα που προκύπτει να είναι η χώροι στάθμευση. Το πρόβλημα ξεκίνησε μετά την απαγόρευση τη στάθμευση πέριξ του νοσοκομείου Καβάλα, μετά από απόφαση του διοικητή με σκοπό την διέλευση των αστικών λεωφορείων χωρί προβλήματα. Εδώ να θυμίσω ότι το νοσοκομείο Καβάλα είναι ο μεγαλύτερος εργασιακό χώρο στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, στην ε, Καβάλα, στη Δράμα και στην Ξάνθη. Μέχρι τα σύνορα, ο, απλώς το Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, το Πανεπιστημιακό, ε, είναι κατά τη μεγαλύτερο σε αριθμό εργαζομένων. Άρα ένας ζωντανός οργανισμός που πρέπει να είναι ένα νοσοκομείο, έχει και πολλά άλλα προβλήματα πέρα από την καθαρά, καθαρή λειτουργία του που είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας. Πράγματι, τι τελευταίε μέρε, με αφορμή ε, την ευθυγράμμιση τη διοίκηση του νοσοκομείου στι οδηγίε που δόθηκαν από τι αρμόδιε αρχέ για την πρόληψη πυρκαγιών, ε, ακολούθησε τι οδηγίε, ε, έκανε τα δέοντα και με αφορμή όμω αυτήν την ε, οδηγία των αρμοδίων αρχών, έχουμε περιορισμό κατά πολύ των διαθέσιμων θέσεων πάρκινγκ. Εδώ, να θυμίσω σε όλου μα, είτε είμαστε εργαζόμενοι, όλων των κατηγοριών, είτε είμαστε επισκέπτες που φέρουμε ένα συγγενή μας, ένα προσφυλές μας άτομο να νοσηλευτεί, είτε επισκεφτόμαστε ένα προσφυλές μας άτομο, ε, ότι το πρόβλημα του πάρκινγκ είναι διαχρονικό. Ήρθαμε στο νοσοκομείο τον Ιούνιο του 2010, από τότε ήταν το πρόβλημα, υπήρχε μια λύση να φτιαχτεί ένα πάρκινγκ παρακείμενο, το κόστος τότε θεωρήθηκε μεγάλο, ήμασταν και στα μνημόνια, 3 εκατομμύρια ήταν το κόστος, άρα εγκαταλείφθηκε και το πρόβλημα του πάρκινγκ είναι διαχρονικό. Αυτή τη στιγμή όμω επιτάθηκε με την εναρμόνιση τη διοίκηση στι οδηγίε των αρμόδιων αρχών. Άρα, πρέπει να φροντίσουμε όλοι και κυρίω η τεχνική υπηρεσία και η διοίκηση να βρουν λύσει στο πρόβλημα του πάρκινγκ. Ε, να πω χαρακτηριστικά ότι σήμερα. Γιατροί του τμήματό μα που ήρθαν στην ώρα του, κάπου εκεί 8-8 και κάτι, γιατί το ωράριο των γιατρών του εσύ, ειδικών και ειδικευόμενων, είναι 8-3. Ε, ήρθαν στην ώρα του, αλλά δεν έβρισκαν πάρκινγκ και, και πολλές, ε, πολλά λεπτά κατανάλωσαν στο να βρουν κάποια λύση, ενδεχομένω και μεσοβέζικη και ενδεχομένω και λίγο παράτυπη και παράνομη. Άρα το πρόβλημα είναι υπαρκτό και πρέπει να δοθούν λύσει. Καταρχά, πρέπει να. όλα τα οχη των εργαζομένων ε, να ε, 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 υπάρχει μια διακριτότητα για να ξέρουν τα, το προσωπικό, το security όταν μπαίνουμε εδώ, αν είμαστε προσωπικό οποιασδήποτε κατηγορίας ή είμαστε επισκέπτες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ένα δεύτερο που πρέπει να γίνει είναι ενδεχομένως να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις σε παρακείμενες ενδεχομένως περιοχές ε, γιατί δεν μπορούν όλοι να παρκάρουν εντός του του χώρου ε, του νοσοκομείου είπα και την άποψη ότι ενδεχομένω ε, κάποιοι ε, μπορούν να παρκάνουν στο παρακείμενο ε, προαύλιο χώρο της Ιεράς Μονής. αυτό για να γίνει βέβαια χρειάζεται συνεννόηση με τον σεβασμιό του Μητροπολίτη, ε, Μητροπολίτη μας κ. Κύριο, κύριο Στέφανο ε, επίσης κάποιοι που το γνωρίζουμε και το βλέπουμε όσοι ερχόμαστε πολύ νωρί το πρωί. Ε, κάποιοι στελέχοι των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας που ε, παίρνουν το υπηρεσιακό αυτοκίνητο πολύ πρωί, αφήνουν ε, τα αυτοκίνητά του εδώ. Είναι λίγα, αλλά ε, προσπαθούμε να, γίν, να, γίν, να γίν, δίνουμε μάχη προκειμένου να ε, κερδίσουμε και κάποιε λίγε θέσει για το προσωπικό του νοσοκομείου όλων των κατηγοριών.